καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμούς. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, Βασιλική και Μαθιός μετά το θάνατο του Νικηφόρου που τους πλήγωσε και τους πόνεσε, είδαν τη ζωή τους να χαμογελά ξανά με την εγκυμοσύνη της γυναίκας και πίστεψαν πως μπορούν να αφήσουν το παρελθόν, τις άσχημες στιγμές και να γυρίσουν σελίδες στη ζωή τους. Όμως, όσα διαδραματίστηκαν στο βουνό ανάμεσα στη Βασιλική και τον Λάζαρο και οδήγησαν στο θάνατό του, πάντα θα τις τυχιώνουν. Μάλιστα, στα επόμενα επεισόδια, ο μεγαλύτερος εφιάλτης της Βασιλικής αλλά και της οικογένειας Σταματάκη γίνεται πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κρατήσει το μυστικό πως εξαιτίας της πέθανε ο Λάζαρος. Όλοι όσοι γνωρίζουν και ανάμεσά τους, ο Γιώργος με τον Αντώνη, έχουν αποφασίσει να την καλύψουν καθώς ξέρουν πως είναι καλός άνθρωπος, έχει περάσει πολλά και της αξίζει να βρει την ευτυχία. Κάποια στιγμή ο Μαθιός με τη Βασιλική ετοιμάζονται να πάνε στο γιατρό, ήρεμοι και ανυποψίαστοι, για να δουν το μωρό που έρχεται. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έχει άλλα σχέδια για εκείνους. Είναι σίγουρος πως η Βασιλική εμπλέκεται στο θάνατο του Λάζαρου και έχει βάλει σκοπό να το αποδείξει. Παρ' όλα αυτά, επιλέγει να μην αποκαλύψει σε κανέναν τις κινήσεις του, καθώς έχει αντιληφθεί τη συμπάθεια του Αντώνη στο πρόσωπό της. Η συμπεριφορά του Χρήστου προβληματίζει τη Στέλλα, που αν και πρέπει να μάθει τι τον απασχολεί, δεν τα καταφέρνει. Ο εισαγγελέας καλεί τη Βασιλική στο γραφείο του και για ακόμη μια συζήτηση και την παγιδεύει. Της προσφέρει κάτι να πιει και όταν εκείνη φεύγει, στέλνει την κούπα της για δείγμα DNA, προκειμένου να επαληθεύσει τις υποψίες του. Κάπως έτσι, ο Χρήστος, λίγες ημέρες αργότερα, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, θα μάθει πως η Βασιλική είναι η φόνησα του Λάζαρου. Η αντίδρασή του θα είναι άμεση και ακραία. Δίνει αμέσως εντολή να τη συλλάβουν όπως και γίνεται. Η Βασιλική συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στο κρατήριο ούσα έγκυος. Ο Μαθιός και η οικογένειά τους είναι αναστατωμένοι και τρέμουν για το μέλλον της. Εκείνη βιώνει δύσκολες στιγμές, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη φυλάξή της, μιας και όλα τα στοιχεία είναι εναντίον της. Είναι σε άσχημη κατάσταση, καθώς πιστεύει πως θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής της στη φυλακή. Ο Χρήστος είναι εξοργισμένος με τον Αντώνη και τον Γιώργο, αφού αντιλαμβάνεται πως γνώριζαν την αλήθεια και κάλυπταν την ένοχη. Βάζει λοιπόν στην άκρη τις προσωπικές του σχέσεις και θέλει να διαλύσει το φραγκαδάκι.